διοίκηση. Αν δούμε όμως τα ποσοτικά στοιχεία και την εκτόξευση ελλημάτων και χρεών σε όλη την Ευρώπη, θα διαπιστώσετε ότι μιλάμε για τις ίδιες τάξεις αυξήσεις που έγιναν και Ελλάδα και Ευρώπη. Μάλιστα. Βεβαίως οι δαπάνες επί Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσαν να αυξηθούν λιγότερο, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μια τέτοια τάση δεν υπήρχε σε όλη την Ευρώπη. Και ας μην λησμονούμε ότι το τελευταίο τρίμηνο του 9 κυβέρνησε το Πασόκ, πέσαμε έξω σε όλα τα έσοδα, φούσκωσε ελλείμματα και δημιούργησε μια σειρά από παρενέργειες στην ελληνική οικονομία. Άργησε να πάρει μέτρα, δεν δανείστηκε μεγαλύτερα χρηματικά ποσά. Διαφωνώ με την κυρία Μακρύ. Εγώ δεν ισχυρίζομαι να δανείζονταν όλα τα ποσά που της δίνονταν. Θα μπορούσε όμως να δανειστεί μεγαλύτερα κεφάλαια και διαφορετικής διάρκειας, όπως υποστηρίζει και ο κ. Χριστοδουλάκης στο βιβλίο του. Πάμε στο σήμερα. Το κούρεμα δεν αρκεί. Σε κάθε περίπτωση θέλει προσοχή και ισχυρή διαπραγμάτευση. Εμείς ως χώρα θα πρέπει να μειώσουμε τα ελλείμματα. Άρα θα πρέπει να έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και μεγάλα και για μεγάλη χρονική διάρκεια πρωτογενή πλεονάσματα. Πάντως τώρα θα πρέπει να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες. Να ολοκληρώσω λίγο, σας παρακαλώ. Ναι, πριν ολοκληρώσετε, θα σας πω ότι πρέπει να σκεφτείτε από εδώ και πέρα ποια θα είναι η νέα σας πολιτική πλατφόρμα. Διότι τα περί επαναδιαπραγμάτευσης τελειώνουν σήμερα. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί στο, θέμα της δημιουργίας. Γιατί θα δεσμευθείτε από ένα νέο πρόγραμμα πολυετές, το οποίο θα συνοδεύει το κούρεμα και το οποίο δεν θα επιδέχεται επαναδιαπραγμάτευση. Άλλωστε έχετε δηλώσει ότι θα σεβαστείτε την υπογραφή της ελληνικής κυβέρνησης. Ναι, αλλά αυτό σε τι παίζει ρόλο για τη διαμόρφωση πρωτογενών πλεονασμάτων? Εμείς υποστηρίζαμε και υποστηρίζουμε ότι χρειάζεται. Σε σχέση με τη συνθηματολογία σας περί επαναδιαπραγμάτευσης και με την ελπίδα που αφήνετε στον κόσμο ότι θα υπάρξει μια άλλη πολιτική. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εδώ σήμερα είναι προφανές ότι σήμερα, και αυτό δεν είναι δική σας ευθύνη, αλλά είναι προφανές ότι συμβαίνει, ότι θα δεσμευθεί η χώρα, είτε σήμερα είτε την Κυριακή, μαζί με το κούρεμα, για πολλά χρόνια πολύ σκληρής λιτότητας. Ωραία. Το θέμα είναι συνεπώς. Πρώτα απ' όλα, κανένας δεν ισχυρίστηκε, ούτε εγώ, ότι οι Έλληνες πολίτες δεν θα ισορροπήσουν σε χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επίσης θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι εδώ δεν είναι κατοστάρι, είναι μαραθώνιος. Αυτό όμως που δεν βλέπουμε τώρα είναι φως στο τούνελ. Και εμείς ισχυριζόμαστε ότι με τη δική μας πολιτική μπορούν οι πολίτες να δουν φως στο τούνελ. Άρα, τι πρέπει να αλλάξουμε? Θα πρέπει να αλλάξουμε τη δημοσιονομική πολιτική ώστε να πετύχουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Ο δικός μας στόχος είναι υψηλή ανάπτυξη και πρωτογενή πλεονάσματα. Ούτε το 12 δεν επιτυχάνονται. Αυτά μας τα υπόσχεστε όλοι. Θα σας περιμένουμε πω κάποιον που θα υποσχεθεί ανάσες στην κοινωνία. Τουλάχιστον τώρα, σήμερα που συνομιλώ μαζί σας, θα πρέπει να δεχθείτε ότι στην κριτική μας ήμασταν στέρεοι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και στις περισσότερες προτάσεις που καταθέσαμε έγκαιρα υλοποιούνται με μεγάλη καθυστέρηση και ημιτελώς από την κυβέρνηση. Όπως είναι η αξιοποίηση περιουσίας του δημοσίου και αποκρατικοποίησης. Άρα έχετε να κάνετε με ένα πολιτικό κόμμα που τουλάχιστον στην οικονομία τοποθετείτε υπεύθυνα και στην κριτική της και στις προτάσεις. Μπορώ να πω μια λέξη, κύριε Χατζηδάκη? Πρέπει να προχωρήσω. Μια λέξη μόνο θα ήθελα. Πείτε την, αν είναι μία. Λοιπόν, το να πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει ουσιαστική επαναδιαπραγμάτευση είναι πραγματικά όνειρο θερινής νυχτός. Λοιπόν, η ουσία είναι από εδώ και πέρα να σοβαρευτούμε και κυρίως να περιμένουμε να αλλάξει ο συσχετισμός στην Ευρώπη. Εάν αλλάξει ο πρόεδρος της Γαλλίας και η αλλαγή κυβερνητική στη Γερμανία, τότε ενδεχομένως να υπάρξει ένα περιθώριο αλλαγής συνολικής. Μάλιστα. Πάμε στον, σας ευχαριστώ κύριε, πάμε στον Γιώργο Αϊβαλιώτη, γιατί έχουμε κάποια νεότερα από τη Σύνοδο Κορυφής. Υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, σύμφωνα με την οποία από γερμανικές και γαλλικές κυβερνητικές πηγές θα υπάρξει διαπραγμάτευση face to face από την Άγγελα Μέρκελ και τον Νικολά Σαρκοζή με τους τραπεζίτες, προκειμένου να τους πείσουν, και αυτή η συνάντηση θα γίνει σε λίγη ώρα, προκειμένου να τους πείσουν για το ύψος του κουρέματος. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι δύο ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας θα πάνε εκεί με πρόταση ύψους 50%. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Αϊβαλιώτη. Να αλλάξουμε θέμα με έντονες αποδοκιμασίες και αντικυβερνητικά συνθήματα. Υποδέχθηκε πλήθος κόσμου στη Θεσσαλονίκη τους υπουργούς Πάνο Μπεγλίτη και Γιάννη Μαγκριώτη. Οι δύο υπουργοί είχαν μεταβεί για τις εορταστικές εκδηλώσεις και εισέπραξαν την οργή των πολιτών έξω από το ναό του Αγίου Δημητρίου. Μάλιστα, κάποιοι προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό και να πλησιάσουν τον Υπουργό Άμυνας, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Εν μέσω έντονων αποδοκιμασιών, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Παναγιώτης Μπεγλίτης, καταφθάνει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη.
Μπορεί ο κύριος Μπεγλίτης να χαιρέτησε συγκεντρωμένους και πιστούς που έδωσαν από νωρίς το πρωί το παρόν. Ωστόσο, εκείνοι απάντησαν με φωνές, συνθήματα και ύβρις. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που εκπροσώπησε σήμερα την κυβέρνηση, δέχτηκε τα πειρά μικρών και μεγάλων που αντιδρούν στα σκληρά μέτρα. Κάποια στιγμή, μάλιστα, οι πολίτες προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό ώστε να πλησιάσουν τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Κάτι που όμως δεν τους επετράπει, τη στιγμή που τα γιουχαΐσματα, οι φωνές, οι αποδοκιμασίες και τα συνθήματα δεν έλεγαν να κοπάσουν. Η ένταση συνεχίστηκε αμύωτη ακόμα και την ώρα που ο κύριος Μπεγλίτης αποχωρούσε και έφτανε στο όχημά του. Ο Υπουργός δεν παρέλειψε πάντως να σχολιάσει δεικτικά τις αντιδράσεις του κόσμου. Λίγο αργότερα, δέκτης αποδοκιμασιών και διαμαρτυριών από πολίτες που πλήττονται άμεσα από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, έγινε και ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γιάννης Μαγκριώτης. Έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου συγκεντρώθηκαν τόσο οι αγανακτισμένοι όσο και εργαζόμενοι στα προγράμματα βοήθεια στο σπίτι. Πρέπει να ξέρει ο πολιτικός κόσμος ότι θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Έχουμε 2 μήνες ακόμη για να τελειώσουμε, τελειώνουμε 31 Δεκάτου το 11 και όμως η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει βρει μία βιώσιμη λύση για μας. Και όλα αυτά τη στιγμή που στη συμπρωτεύουσα ξεκίνησε ο τριήμερος εορτασμός για τον Πολιούχο, Άγιο Δημήτριο, την απελευθέρωση, καθώς και την επέτειο του Όχι. Σήμερα η συμπρωτεύουσα, η αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, τιμά τον Πολιούχο της. Γιορτάζει την απελευθέρωσή της και στέλνει ένα μήνυμα μεγάλο στον ελληνικό λαό. Ενωμένοι θα περάσουμε και τα δύσκολα. Να ξεσηκωθεί ο λαός μας, να αποτινάξει τον βαρύ ζυγό της Τρόικας και να απελευθερωθεί. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στον κύριο Μπεγλίτη τα έψαλε από άμβονος και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος, ο οποίος ζήτησε την επαναλειτουργία του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο οικονομικός εισαγγελέας, ο κύριος Γρηγόρης Πεπόνης, για τα δάνεια που δόθηκαν στο Alter. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά να διερευνηθεί αν τα δάνεια που χορηγήθηκαν από τράπεζες ήταν νόμιμα. Ο μεγαλομέτοχος του καναλιού, Γιώργος Κουρής, σχολιάζοντας την εισαγγελική έρευνα, δήλωσε ότι ο δανεισμός του Alter είναι όσος και άλλων σταθμών και ζήτησε η έρευνα να επεκταθεί σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Με αφορμή δημοσιεύματα του τύπου για δάνεια που δόθηκαν από τις τράπεζες στο Alter, ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας. Άμεση ήταν η απάντηση του μεγαλομετόχου του Alter, Γιώργου Κουρή. Έκανε πολύ καλά ο εισαγγελέας κύριος Πεπόνης και διέταξε έρευνα για το Alter. Για να ξεβρωμήσει ο χώρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η έρευνα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έπραξε πολύ καλά ο εισαγγελέας κύριος Πεπόνης που διέταξε έρευνα γύρω από τα οικονομικά του Alter. Έτσι σύντομα θα μάθει ο κόσμος πόσο μεγάλα ψέματα είπε ο πρωθυπουργός της χώρας ότι τάχατες ο τραπεζικός δανεισμός του Alter είναι 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα είναι 200 περίπου εκατομμύρια. Όσο δηλαδή ο τραπεζικός δανεισμός πολλών άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θα μάθει επίσης ο λαός ότι το Alter τα τελευταία 10 χρόνια έχει πληρώσει 50 δισεκατομμύρια δραχμές σε μισθούς εργαζομένων, 25 δισεκατομμύρια δραχμές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλα 25 δισεκατομμύρια δραχμές στην εφορία. Τέλος, θα μάθουμε και εμείς τι ακριβώς συνέβη στα οικονομικά του καναλιού, αφού είναι σε όλους γνωστό ότι η οικογένεια Κουρή δεν είχε ποτέ ασχοληθεί με τα οικονομικά και τη διαχείριση του Alter. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι το τελευταίο εξάμενο η οικογένεια Κουρή πούλησε ακίνητη περιουσία αξίας 20 εκατομμυρίων ευρώ στη μισή της αξία για 10 εκατομμύρια. Στην προσπάθειά της να συνεχίσει να λειτουργεί το κανάλι, χωρίς να είναι σίγουρο ότι τα χρήματα αυτά θα πιάσουν τόπο. Τέλος, ελπίζουμε ότι από την έρευνα που θα γίνει ο εισαγγελέας κ. Πεπόνης θα καταλάβει ότι η ίδια έρευνα θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κανάλια, εφημερίδες και ραδιόφωνα, για να μάθει ο κόσμος πώς λειτουργεί τα τελευταία 30 χρόνια το σύστημα, πόσο βρώμικο είναι και ποιοι απατεώνες πολιτικοί εκβίαζαν τόσα χρόνια κανάλια και εφημερίδες και συναλλάσσονταν μαζί τους για να τους κρατούν κλειστό το στόμα, με αποτέλεσμα να φτάσει ο τόπος στη σημερινή καταστροφή. Ανακοίνωση εξέδωσε και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του τηλεοπτικού σταθμού, Κώστας Γιαννίκος. Το Alter καλωσορίζει την εντολή προκαταρκτικής εξέτασης του εισαγγελέα κ. Πεπόνη και οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση της κυβέρνησης στη δημοσιογραφική ελευθερία και μαχητικότητα του καναλιού. Την έρευνα θα διενεργήσει η εισαγγελέας πρωτοδικών Ευγενία Κυβέλου. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη Μαρία Σινιώρη. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.